Αχ, γεια σας και χαρά σας, τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι τέλεια, να περνάτε όλοι ένα τέλειο καλοκαίρι. Το σημερινό βίντεο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω και εγώ πώς να το παρουσιάσω, γιατί είναι από αυτά τα βίντεο που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναδείτε στο κανάλι, είναι one of a kind και δεν θα το ξαναδείτε στο κανάλι, γιατί παιδιά θα έχετε καταλάβει πιο πολύ από τα social, όσοι με ακολουθείτε εκεί πέρα, ότι δεν είμαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, που μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι την προσωπική μου ζωή στα social media. Πιο πολύ μου αρέσει να μοιράζομαι μαζί σας αυτό που έχει να κάνει με την επαγγελματική μου ζωή, με την τρέλα μου, που είναι οι ταινίες και οι σειρές κατά βάση, αλλά έχουμε κι άλλες. Στο μέλλον θα δούμε. Πριν λίγες ημέρες, λοιπόν, πήρα μια τεράστια απόφαση, μια απόφαση που πιστεύω θα με κάνει, ρε παιδί μου, να απεξαρτηθώ από μια φοβία που την έχω από τα 21 μου και κοντεύω τώρα στα 35, παιδιά. Και αυτή η απόφαση είναι να ξυρίσω τα μαλλιά μου. Όπα, ναι, το ξέρω, μη σοκάρεστε, υπάρχει λόγος. Από τα 21 μου, λοιπόν, όπως προείπα, έχω τεράστιο πρόβλημα τριχόπτωσης. Τότε είχα περάσει μια κατάθλιψη, να το πω, και σε άλλους ανθρώπους ξεσπάει αλλιώς το άγχος, αυτό το εσωτερικό και η κατάθλιψη. Σε μένα έσκασε στα μαλλιά μου και ευτυχώς, δηλαδή, γιατί άλλος κόσμος τρέχει, έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα υγείας. Να τα κάνω λίγο πιο λιανά για όσους δεν καταλαβαίνουν και όσους δεν έχουν πιάσει ακόμη το πρόβλημα που υπάρχει. Εγώ από τα 21 μου έτη, όχι ακριβώς από τα 21, αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια, τα μαλλιά μου στη μέση τους, εδώ πέρα, δεν έχω μαλλιά, να το πω απλά. Οπότε έχω βρει έναν τρόπο να τα χτενίζω και να τα κουρεύω, έτσι ώστε να μπορώ να καλύπτω αυτό το πρόβλημα. Πλέον δεν θέλω να το καλύπτω. Δεν θέλω να το καλύπτω, διότι κουράστηκα, παιδιά. Όπως σας είπα, από τα 21 μέχρι τα 35 που είμαι τώρα, αυτό το πράγμα με κρατάει σε πολλά πράγματα πίσω. Και όταν λέω σε πολλά πράγματα, θέλω πάρα πολύ καιρό τώρα, πάρα πολλά χρόνια τώρα να ξεκινήσω κάποιο άθλημα και δεν μπορώ, διότι φοβάμαι μήπως κάπως κάτι πέσω, χτυπήσω, πιάσει αέρας, πέσει βροχή και χαλάσουν τα μαλλιά και εκτεθώ σε όλους και γίνω ρεζίλι. Δεν πάω για μπάνιο ή μάλλον πάω για μπάνιο όταν δεν έχει αέρα. Όταν έχει αέρα εννοείται ότι είναι απαγορευτικό για μένα να πάω για μπάνιο και όταν πάω δεν μπορώ να βουτήξω το κεφάλι μου μέσα στο νερό, διότι καταλαβαίνετε. Ένα ακόμη θέμα που είχα με αυτό το πρόβλημα είναι, και θα το καταλάβουν περισσότερο οι γυναίκες αυτό, αλλά και τα άτομα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, γιατί παιδιά, όταν έψαξα, είδα ότι το 50% των ανδρών έχει πρόβλημα τριχόπτωσης, άλλοι πιο λίγο, άλλοι πιο πολύ όπως εγώ. Είναι, παιδιά, η ώρα, ο χρόνος δηλαδή, που μου τρώει κάθε μέρα το να φτιάξω έτσι τα μαλλιά, ώστε να μην φαίνεται στον έξω κόσμο πιο πολύ, δηλαδή το πρόβλημα που έχω, αλλά και στην κάμερα, έτσι, σε εσάς. Μου έπαιρνε καθημερινά περίπου στην καλύτερη περίπτωση 1/4, στην χειρότερη μισή ώρα, μπορεί και παραπάνω, εάν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια. Ρε παιδιά, τι να κάνω, κουράστηκα. Και δεν είναι τόσο ότι κουράστηκα, παιδιά, είναι ότι πλέον δεν βρίσκω τον λόγο να το κάνω όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί, απλά μια μέρα μπούχτισα, κουράστηκα, αγανάκτησα, ένιωσα πιο δυνατός, γιατί μπορεί κάποιος να το μεταφράσει και έτσι, και λέω, Θωμά, δεν υπάρχει λόγος πλέον να το κρύβεις, δεν υπάρχει λόγος πλέον να κάνεις όλα αυτά που κάνεις, σου αξίζει να είσαι ελεύθερος. Πήρα λοιπόν την απόφαση να το κουρέψω, παύλα ξυρίσω το ρημάδι, να αποβάλω αυτό το πρόβλημα και αυτό το κόμπλεξ από πάνω μου, για να μπορέσω να συνεχίσω την ζωή μου ελεύθερος επιτέλους. Επιτέλους να μπορέσω κι εγώ να ξεκινήσω ένα άθλημα όπως γουστάρω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να αθλούμε, να πηγαίνω και να κάνω δραστηριότητες που δεν έκανα παλιά, να βγαίνω για γύρισμα εξωτερικό όποτε γουστάρω και όχι όταν βλέπω ότι δεν έχει αέρα έξω, γιατί ναι παιδιά, και στα επαγγελματικά μου και στο κανάλι με κρατάει πίσω αυτό και στα βίντεο με κρατάει πίσω αυτό, πολλές φορές αν σκύψω και φανεί, πάει άχρηστο όλο το πλάνο και το ξαναγυρνάω ή έχουν πάει και ολόκληρα βίντεο άχρηστα επειδή φαίνεται το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν έχετε παρατηρήσει, στα τελευταία βίντεο, παρόλο που φαίνεται, δεν το κόβω από τα πλάνα, το αφήνω να φαίνεται κανονικότατα, αυθόρμητα, όχι το κάνω επίτηδες, ίσως γιατί πλέον
δεν με νοιάζει να φανεί. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα έρθουν εδώ πέρα τα ανήψια μου, ο Ανδρέας και ο Χρήστος, γιατί εκείνοι θέλω να με κουρέψουν, θέλω να είναι και εκείνοι εδώ την ώρα της αλλαγής. Ίσως τραβήξουμε και κάποια πλάνα να σας το δείξω και τα λέμε στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Εγώ τουλάχιστον θα είμαι πάρα πολύ διαφορετικός. Αυτά. Φιλιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε τουλάχιστον μέχρι εδώ. Έχω να πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό ακόμα. Ναι. Πρέπει να σε συνηθίσω. Ναι. Αλλά έχω να πω ότι στην αρχή που μου το έχεις πει, σου έλεγα όχι συνέχεια. Τώρα βέβαια, τώρα που σε βλέπω, είσαι μια χαρά. Ναι. Μπράβο για την απόφασή σου τη δύσκολη. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Εσύ, Χρήστο. Μοιάζουμε. Να ρε παιδιά, σαν τον Χρήστο είπα, αλλά εγώ δεν έχω μάθει. Πώς φαίνεται? Καλό είναι. Καλό είναι. This is the nature of change. If you resist it, you have frustration and suffering. But on the other hand, if you understand change, you don't cling to it, and you let it flow, then it's no problem, it becomes positively beautiful. Έτοιμοι για το reveal? Πάρτε το! Αυτός λοιπόν θα είναι ο Θωμάς που θα βλέπετε από εδώ και πέρα στο κανάλι. Ο καινούριος Θωμάς. Δεν ξέρω τώρα αν το αποτέλεσμα θα είναι αρεστό σε όλους, αλλά να σας πω και κάτι. Πότε και ποιος άνθρωπος είναι αρεστός σε όλους, είτε έχει μαλλιά, είτε δεν έχει μαλλιά, είτε είναι όπως είναι, όπως γουστάρει να είναι. Πάντως, εγώ έχω να σας πω ότι στις δύο μέρες που έχω αυτό το νέο look νιώθω ήδη πολύ πιο ξέγνιαστος, πολύ πιο χαρούμενος, πολύ πιο ελευθερός. Επιτέλους πήγα για ένα μπάνιο και ευχαριστήθηκα τη θάλασσα και δεν με νοιάζει αν έχει αέρα, εάν δεν έχει. Βούτηξα μέσα στο νερό να δροσιστεί το πρόσωπό μου και δεν με νοιάζε τίποτα. Ευχαριστιόμουν επιτέλους την στιγμή. Εντάξει, χρήζει βελτίωση στο αποτέλεσμα, διότι στο σημείο εδώ πέρα, ρε παιδί μου, που είχα μαλλιά, τώρα δεν έχω και έχει μείνει λευκό και το υπόλοιπο μου πρόσωπο έχει μαυρίσει από τον καιρό που πήγαινα για μπάνιο τόσο καιρό, οπότε πρέπει να μαυρίσει, να γίνει ομοιόμορφο όλο για να φαίνεται ωραίο το αποτέλεσμα. Εγώ πάντως έχω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο εαυτός μου έτσι, τον γουστάρω, ούτως ή άλλως εγώ τόσα χρόνια αυτό έβλεπα πριν φτιάξω τα μαλλιά μου. Και παιδιά, αυτό που θέλω να περάσω από το σημερινό βίντεο, καταρχάς δεν ήθελα να το κρύψω, ούτε ήθελα να το κρατήσω για τον εαυτό μου, ήθελα να σας πάρω μαζί μου σε αυτή την αλλαγή. Και ήθελα κιόλας να σας πάρω μαζί μου για να πω στα άτομα που έχουν κάποιο παρόμοιο πρόβλημα ή κάποιο άλλο πρόβλημα στη ζωή τους, είτε αυτό αφορά την εμφάνισή τους, είτε κάποιο άλλο πρόβλημα και φοβούνται να το τολμήσουν, φοβούνται να τολμήσουν να αλλάξουν, γιατί φοβούνται τι θα πει ο κόσμος. Αλλάξτε τα πράγματα, αλλάξτε τον εαυτό σας, κάντε πράγματα για να νιώθετε εσείς καλά, για να νιώθετε ήρεμα με την ψυχούλα σας, για να νιώθετε ελεύθεροι και μην κολώνετε και μην σας νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Οι άλλοι ούτως ή άλλως θα πούνε πράγματα. Είτε είσαι
τέλειος ή τέλεια, είτε έχεις ατέλειες που όλοι έχουμε ατέλειες, οπότε κάντε ό,τι γουστάρετε, ζήστε τη ζωή σας όπως εσείς θέλετε, κάντε τον εαυτό σας να φαίνεται όπως εσείς γουστάρετε, εσείς να νιώθετε όμορφα και χεστήκατε για το τι θα πούν οι άλλοι. Όποιος δεν έχει ζωή, ασχολείται με τις ζωές των άλλων, αυτό είναι γνωστό. Εσείς να είστε από αυτούς που έχουν τη δική του ζωή και τη ζουν όπως αυτοί γουστάρουν. Και ένα από αυτά, παιδιά, που ήθελα να κάνω και δεν το έκανα τόσο καιρό, γιατί αν το φορούσα θα χαλούσε το μαλλί, οπότε δεν μπορούσα να το βγάλω μετά, θα έπρεπε να μείνω με αυτό όλη μέρα, είναι να φοράω ωραία καπελάκια όπως γούσταρα, όπως έκανα παλιά συνέχεια. Από εδώ και πέρα μπορώ να το κάνω, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω και να είμαι ελεύθερος συνεχώς. Οπότε αυτός είναι ο καινούριος Τωμάς που θα βλέπετε από εδώ και πέρα. Η όρεξη παραμένει η ίδια και περισσότερη, μη σας πω. Νιώθω πολύ πιο χαρούμενος, νιώθω πολύ πιο ελεύθερος και ξεκινάει μια ολοκένουργια σεζόν, μια ολοκένουργια ζωή για εμένα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα τη μοιραστώ μαζί σας, για να μπορώ να σας κάνω και να γελάτε, για να μπορώ να σας κάνω να περνάτε όμορφα και να ξεχνάτε και τα δικά σας προβλήματα. Κάντε πράγματα για τον εαυτό σας και πάνω απ' όλα, παιδιά, να κρατάτε τους ανθρώπους γύρω σας που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα, γιατί αυτή την απόφαση μπορεί να την πήρα εγώ, μπορεί να ήμουν εγώ αυτός που τελικά πήρε την τελική απόφαση, αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι έπαιξαν και τεράστιο ρόλο οι άνθρωποι τριγύρω μου, ο κοινωνικός μου περίγυρος, οι φίλοι μου που με βοήθησαν, οι κοντινοί μου άνθρωποι, ρε παιδί μου, που με βοήθησαν είτε θεμητά είτε αθέμητα να πράξω, να κάνω αυτή την αλλαγή και να νιώθω αυτή τη στιγμή όπως νιώθω. Κρατήστε αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή σας και να αποβάλλετε τους άλλους, ξέρετε εσείς. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, κρατήστε ναι τους σωστούς φίλους, κρατήστε την όμορφη σχέση που έχετε με το αγόρι ή την κοπέλα σας, αλλά πάνω απ' όλα δουλέψτε με τον δικό σας τον εαυτό, γιατί αυτός πρέπει να είναι και το μεγαλύτερό σας στήριγμα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και άλλα στηρίγματα, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίζεστε στον εαυτό σας. Από τον καινούριο Θωμά, έχετε την ευχή να περνάτε όλοι όμορφα, να έχετε ένα τέλειο καλοκαίρι και εμείς θα τα λέμε συχνά σε βίντεο. Αυτά. Φιλούμπες!